Λοιπόν, πάμε. MVP coach και προγνωστικό. Μέχρι στιγμής, ποιος είναι ο καλύτερος? Βλέπω ότι είναι ισοδύναμες οι ομάδες και τα προγνωστικά είναι 0-0. MVP. Δεν υπάρχει, όλοι είναι υπέροχοι. Ωραία, πολύ ωραία. Τον coach το ρωτάω μετά γιατί έχει τώρα. MVP και προγνωστικό. Coach, MVP μέχρι στιγμής και προγνωστικό. Προγνωστικό, μόνο νίκη για την δική μου την ομάδα προβλέπω. Τίποτα άλλο. Για MVP είναι δύσκολο, ακόμα είναι νωρίς. Ωραία. MVP και προγνωστικό. Αλλαγή τερματοφυλάκων. Θα πει ο Θάνος ο Τόνιος του Ειγυνιακού στη θέση του Βέρειας. Προγνωστικά είναι νωρίς, δεν βλέπω να μπαίνει γκολ. Λίγο δύσκολο. Όλες οι ομάδες είναι καλές. Όλα τα παιδιά έχουν όρεξη. Πολύ διπλωματία. Καρδίδη, MVP. Παρακάτω. Και προγνωστικό. MVP, δεν είμαι γνωστό αντικειμένο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είμαι θεατής. Είναι μια μεγάλη γιορτή. Χαιρόμαστε όλοι που είμαστε εδώ. Και είναι μεγάλη μας τιμή αυτό. Και για μας πλούς εδώ. Μελώνη! MVP μέχρι στιγμής και προγνωστικό μου. MVP μέχρι στιγμής, ναι. Ο στόχος, ναι. Και η αγάπη για όλο τον κόσμο και κυρίως για τα παιδιά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, MVP προγνωστικό. Συμφωνώ με τον κύριο Καραμέλα, γιατί αυτό το παιχνίδι για τον ανθρωπικό σκοπό, οπότε όλοι είμαστε υπέρ της αγάπης, ο κόσμος να είναι αγαπημένος. Πολύ ωραία. MVP, έχασες πολλές ευκαιρίες. Ναι, MVP. Ποιον θα ανακήρυχτες? Του αγώνα. Ναι, μέχρι στιγμή. Πρώην συμπαίχτη, προπονητή μου και φίλο μου, τον Σάκη Παπασίλειο. Πολύ ωραία. Να φτιαχτούμε καλά Χριστούγεννα, καλά γιορτές με υγεία σου. Προγνωστικό, ποιος θα κερδίσει? Πιστεύω η Άσπρη εμείς. Η Άσπρη, MVP προγνωστικό. MVP αυτές τις μέρες για αυτό το σκοπό που κάναμε το παιχνίδι είναι τα παιδιά. Να πούμε ότι οι διαιτητές... Είναι ο σκοπός που κάναμε το παιχνίδι. Ο Διακουμάτος. Τώρα για το ποιος θα κερδίσει είναι... Ο Διακανίδης ο Γιώργος και ο Κώστας ο Φακάνης. MVP είναι η αγάπη που πρέπει να δώσουμε στα παιδιά αυτά. MVP και προγνωστικό. Για μένα MVP ο... Κάκογλου. Ο Κάκογλου, πολύ ωραία. Και ναι, αυτό. Αγάπη. Να είναι καλά τα παιδιά. Και χαρά μας να παίζουμε εδώ πέρα για αυτόν τον σκοπό. Και ποιος θα νικήσει, δεν ξέρω. Ωραία. Λοιπόν, προγνωστικό. Ποιοι είναι καλύτεροι? Οι Σάξες είναι σωρά την ομάδα, 0-0 το σκορ. Κάποιος που ξεχωρίζεις, MVP. Καλό. Όχι, δεν έχω ξεχωρίσει κάποιον. Κανένα. Είναι τα παιδιά που έχουν διοργανώσει αυτό το πράγμα. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα επανέλθουμε. Κύριε Σκλοπίδη, MVP μέχρι στιγμής. MVP. MVP, ε. Με το αγώνα και προγνωστικό. Και ποιος θα κερδίσει? MVP κανένας, θα έλεγα, αλλά νομίζω με έχουν, πει κρυφά. Είναι ο... Ο Σαπά. Προγνωστικό. Προγνωστικό πιστεύω άνετα θα κερδίσουμε. Εσύ. Απλά τώρα είναι ζέσταμα ακόμα, γι' αυτό είναι 0-0. Ωραία. Σε λίγο μόλις μπω και εγώ. Και εσύ. Θα κάνεις διαφορά. Τώρα, MVP και προγνωστικό. MVP. Ναι. Μέχρι στιγμής ποιος είναι? Εμείς είμαστε εμείς. Δεν είσαι σε ειδήσεις, τίποτα. Δικιά μας ομάδα ξεκάθαρα. Τον άνθρωπο εδώ μην τον υπολογίσεις καν. Είπε ότι είναι MVP από μόνος του πριν μπει. Ναι, ναι, έχει συνειδήσει. Ωραία. Ποιος θα κερδίσει? Οι κόκκινοι. Ωραία, οι κόκκινοι. Εσύ τι κάνεις εδώ πέρα, εννοείσαι με τους κόκκινους? Εγώ έχω κάποιες φιλικές σχέσεις με τα παιδιά εδώ. Όχι τίποτα ιδιαίτερο. Ωραία. Οκ, θα σημειωθεί. MVP και προγνωστικό. MVP μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής τα δίκτυα, τα εξωτερικά που δεν σπάσαμε τίποτα ακόμα. Στην πορεία θα δείξει. Ο καλύτερος παίκτης. Καλύτερος παίκτης. Μέχρι στιγμής. Πιστεύω οι διαιτητές. Οι διαιτητές. Πολύ ωραία. Πολύ διπλωματικό, αλλά πολύ καλό. Μέχρι τώρα. Νικήτα Ιανταμόπουλο, τον πρόεδρο της Επιτροπής Γενικής. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Σταματάω. MVP. Την ώρα που κάνεις κεφαλιά. Από εδώ. Ναι. Κανένας. Από τους κόκκινους. Έλα. MVP. Εγώ. Εσύ. Ποιος θα κερδίσει? Χι. Χι. Ωραία. Χρειάζεται τόσο πολύ ζέσταμα. MVP ποιος είναι το αγώνα? MVP το αγώνα. Ναι, ποιος είναι ο καλύτερος μες στιγμής? Ο Καλαμπάκας. Ο Καλαμπάκας. Πότε θα μπεις? Δεν ξέρω. Θα αλλάξει τη ροή του αγώνα. Ρωτήστε τον προπονητή μου. Ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστώ. MVP του αγώνα μέχρι στιγμής και προγνωστικό. Ποιος θα κερδίσει?
Κόκκι θα κερδίσει, η ομάδα του Σάκη θα κερδίσει. Ωραία. Καλύτερος παίκτης μέχρι στιγμής. Ακόμα δεν έχουμε, περιμένουμε την εξέλιξη ακόμα. Είμαστε στα μέσα περίπου. Σιγά σιγά θα δούμε. Πολύ ωραία. Θα ξανά, θα επιστρέψουμε. Είναι ιδιαίτερα. Πολύ ωραία. MVP και προγνωστικό. MVP. Ναι, μέχρι στιγμής. MVP. Πρέπει να ολοκληρωθεί το μάτι για να ολοκληρωθούμε. Πολύ ωραία. Προγνωστικό. Προγνωστικό, η κόκκινη φυσικά. Λοιπόν, ποιος θα κερδίσει MVP το αγώνα και ποιος θα κερδίσει. Κοίτα, ο MVP είναι ο Δόλος. Εσύ, ωραία. Χωρίς να παίξει. Χωρίς να παίξει. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, θα είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Έχουν έρθει μάτια να το δούνε. Ναι. Και περιμένουμε να αποδώσει τα μέγιστα. Έχει να πάρει και ομάδα της νίκη. Στον πατέρα του και στη μάνα του απέξει. Ο πατέρας του είναι από έξω, ήρθε να το δει. Ωραία. Και περιμένουμε να βγάλει μάτια ώστε να το βάζει στην ομάδα. Δεν παίζει, είναι ο παίχτης που είναι προπονητής ο πατέρας του και δεν παίζει. Και δεν παίζει, πραγματικά. Δεύτερο ρεκόρ. Δεύτερο ρεκόρ. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Προτείνετε κάτι εσείς που ξέρετε που παίζετε. Τώρα εδώ, γι' αυτό το βάζουμε. Έγινε, έγινε! Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, εδώ, Κατημύρη, MVP του αγώνα. Όχι θέλω να το φύλακα, μου πεις. Όχι, όχι. Ποιο είναι ο Γιώργος. Ποιος. Ωραία, ο Στόπερ. Και ποιος θα κερδίσει. Φυσικά εμείς. Οι άσπροι είπαν ότι είναι απείρως καλύτερα από εσάς. Και εμείς είμαστε πολύ καλύτερα από εσάς. Πολύ ωραία. Ωραία. Κερδίσει. Εμείς. Ποιο είναι ο καλύτερος μέχρι στιγμής παίκτης του αγώνα, ποιος θα αναγκύρισε καλύτερο. Καλύτερος παίκτης του αγώνα, με διαφορά, Γιώργος Παμλίδης. Παμλίδης. Ωραία. Ποιος θα κερδίσει. Εμείς, τι θα κερδίσει. Ωραία. Καλύτερος παίκτης του στιγμή. Όλοι, όλοι μας, το ίδιο. Ωραία, ωραία. Έλα μέσα, έλα, έλα. Εσύ μου ξέφυγες. Ποιος θα κερδίσει. Η Άσπρη. Η Άσπρη. Απίστευτο, είσαι ο μοναδικός παίκτης. Εντάξει, δεν θα το πω αυτό τώρα, δεν κάνω κανένα σχόλιο. Καλύτερος παίκτης μέχρι στιγμής. Δεν ξεχωρίσα κανένα. Δεν ξεχωρίσα κανένα. Ειλικρινές, μπράβο, το δέχομαι. Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης μέχρι στιγμής. Νομίζω με διαφορά ο τέτοιος. Ναι. Ο Σιμεωνίδης. Ο Σιμεωνίδης, ποιος θα κερδίσει. Πιστεύω θα κερδίσουμε. Θα κερδίσεις. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Καλή συνέχεια. Οι δύο ομάδες είπαν μέχρι στιγμής ότι έχετε καθορίσει το αποτέλεσμα. Τι έχει να πει. Στην Αθήνα το μάτς είναι στημένο για 0-0. Καταρχάς επιτρέπω τη δηλώση τη. Ήδη έχετε διαφράξει δηλαδή ποινικό αδίκημα. Πολύ ωραία. Εσύ ωραία ξέρεις τον κανονισμό. Πολύ ωραία. Απλά το έχω παίξει άντε. Το έχεις παίξει άντε, να σημειωθεί γι' αυτό. Πολύ ωραία. Ξέρουν τους κανονισμούς. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Πώς συμπεριφέρονται. Άψογα, φυσικά για να επαγγελματίες και μεν και είδε, η αλήθεια είναι, αποφεύγουν να πέσουν, πολύ καλό, ευκολύνει το έργο μας και είναι γενικά πολύ χάσει το κλίμα, αν και έχει τρέξιμο, αρκετό και μου αρέσει αυτό. Η συνεργασία με τρεις άντρες διευθυντές. Γενικότερα, επειδή σε αυτό το κλάδο μου είναι κυρίως άντρες, θεωρώ ότι είναι πάντα πολύ καλή. Συγκεκριμένα παιδιά που είναι και νέοι, ακόμα καλύτεροι. Σας θέσω. Ότσι, η ομάδα χάνει τη μία ευκαιρία πίσω από την άλλη. Πρέπει να δουλέψουμε λίγο. Ναι. Ή εκτός αν οι ποδοσφαιριστές το παίξαν άντερ και το χάνουμε στο έχουν παίξει και ήδη οι άντερ. Να σας σημειώσω αυτό, να το λάβετε υπόψη. Τι θα αλλάξετε στους επόμενους γύρους του αγώνα. Τίποτα. Οι παίκτες που μείνουν να παίξουν ένα δεκάλεπτο. Είναι προεπιλεγμένοι. Ωραία. Έχουν το συγκεκριμένο πλάνο. Τι σύστημα ακολουθείτε. 2-2-1. Σωστό ή τερματοφύλακες καθορίζουν αποτελέσματα. Από 100% έως και 0%. Ανάλογα την πίεση και τις φάσεις που έχουν. Ποιος είναι ο καλύτερος σήμερα. Ο καλύτερος σήμερα ποιος είναι. Τερματοφύλακας. Ναι, ναι, βέβαια. Δεν έχει διακριθέντες σήμερα. Όλοι είναι διακριθέντες. Μόνο που είναι εδώ πέρα είναι διακριθέντες. Πολύ ωραία. Λοιπόν, MVP και προγνωστικό για τη συνέχεια. Λοιπόν, βλέπω ότι η Άσπρη είναι πολύ δυνατή. Κατάφεραν να γυρίσουν το μάτς. Ναι. Και προβλέπω θα νικήσουν κιόλας. Πάνε πάρα πολύ καλά. Το έχουν παίξει στοίχημα. Βλέπω, λες. Έτσι είπαμε. Νομίζω κάτι φαίνεται, κάτι βρωμάει εδώ πέρα τώρα. Δεν μου φαίνεται, κάτι δεν μου φαίνεται ωραίο.
Νομίζω ότι ο Σάββας εκεί πέρα, αν και χαρτοπολίστα, μου φαίνεται είναι MVP. Ναι, νομίζω έχει δίκιο, συμφωνώ. Πολύ ωραία. Νομίζω πάει πολύ καλά. Ωραία. Ετοιμάσου να παίξει αλλαγή, να ξέρει. Λε να μπορεί να αλλάξω από εδώ. Ναι, ναι, νομίζω ότι είσαι υποψήφιο για αλλαγή. Είμαι έτοιμο. Έγινε αλλαγή και η ομάδα γύρισε το παιχνίδι. Δεν είναι τυχαίο, πιστεύω. Όχι, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είδε τι έπρεπε να κάνει και άλλαξε. Τώρα περιμένουμε και του άλλου πέντε να μπουν. Οι άλλοι πέντε αυτοί είναι αυτοί. Θα γυρίσουν. Για κάνει προγνωστικά για του πέντε. Ποιο μπορεί να βάλει γκολ. Συγγνώμη, στήλο εκτιμιάδη. Συγγνώμη, προβλέπω να κερδίσουμε 5-3. 5-3, πολύ ωραία. Πολύ. Να είσαι καλά. MVP του αγώνα, καλύτερο παίκτη και προγνωστικό. Και το σχόλιο σα γενικά. Πολύ δύσκολη ερώτηση αφού όλα τα παιδιά ήταν καταπληκτικά. Παρόλο τι ιδιαίτερε συνθήκε, δεδομένου ότι δεν παίζουν σε χόρτο σε γήπεδο κανονικό. Όπως είναι συνηθισμένοι να παίζουν, αλλά σε σανίδι, κατάφεραν να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό και εμείς να απολαύσουμε ένα υπέροχο θέαμα. Άρα δεν μπορώ να κάνω διάκριση, όλοι ήταν υπέροχοι. Η συμμετοχή δηλαδή έχει μεγαλύτερη αξία πάντα. Φυσικά έχει μεγάλη σημασία η συμμετοχή και μάλιστα είναι όλοι οι εκλεκτοί παίκτες, εκλεκτοί ποδοσφαιριστές. Τώρα, ποιος είναι ο νικητής, με ρωτήσατε. Ένα κομμάτι το πνεύμα των Χριστουγέννων. Να γίνει σήμερα αυτό το παιχνίδι. Προγνωστικό και MVP. Ποιο σα έμεινε περισσότερο από την εμφάνιση και τα γκολ. MVP όλοι. Όλοι. Προγνωστικό, βλέπω του κόκκινου πάνω. Δεν ξέρω γιατί. Προηγούνται 4-3 τώρα. Ναι, είναι προηγούνται 4-3. Από αυτού είναι. Ωραία, ωραία. Είσαι καλά. Τα αίτια της συντριβής. Αδράνεια. Αδράνεια, ωραία. Η συντριβή πού οφείλεται. Πήγε μέσα πιο νωρίς ο Γιώργος Κωνσταντινίδης. Πιστεύω. Ωραία. Ο προπονητής είναι διπλακού, έτσι να ξέρετε. Λοιπόν. Πανολευθρία πού οφείλεται. Α, Γιωργάκη, μίλα. Πανολευθρία. Λόλης ο Κωνσταντινίδης. Στο Λόλη τον Κωνσταντινίδη οφείλεται. Ωραία, υπάρχει σύπνοια τουλάχιστον σε αυτό. Γιατί δεν μαρκάρει. Θα φύγει από την ομάδα. Πολύ παίξε. Ωραία. Είναι ο Καρυπίδης από εμάς, ο Σάββας, και από τα παιδιά είναι η κόρη του Νάση. Ωραία. Και δηλώσει θέλω με τον προπονητή, τον αντίπαλο. Με τον αντίπαλο ενώ είσαι κόντρα, ωραία. Αλλά θα κάνω ό,τι κάνει να μιλήσω. Ωραία. Σε κόντρα, αλλά θα κάνει δηλώσεις, είπε μαζί σας. Συντριβή, πανολευθρία, πού οφείλετε. Είπαμε ότι το στοιχείο που έπαιξε ρόλο ήταν η αδράνεια κάποιων παιδιών, αλλά ήταν και καλή αντίπαλή μας. Συγχαρητήρια να δώσετε. Συγχαρητήρια. Έχουμε πάντα νίκες. Coach, μεγάλη νίκη. Πάνω απ' όλα υγεία σε όλο τον κόσμο. Να γίνουν τέτοια παιχνίδια γιατί στις δύσκολες εποχές που ζούμε μετράμε πολύ αυτά τα πράγματα. Το παιχνίδι παίρνει σε τρίτη μέρα. Ευχαριστήθηκε ο κόσμος, ευχαριστήθηκα τα παιδιά. Αυτό. Καλή χρονιά σε όλους. Ωραία. Μια τελευταία ευχή. Εύχομαι, όπως είπαμε και προηγουμένως, μόνο υγεία, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα μπορούμε να τα πάρουμε. Υγεία, να είναι καλά.